Νομίζω ότι πολλά πράγματα υποθήκανε, υποθήκανε με το όνομά τους. Όλοι είπαμε ότι είναι μια επίθεση. Δεχόμαστε στα εισοδήματά μας, δεχόμαστε στα δικαιώματά μας, τα κοινωνικά και τα πολιτικά, αυτά που ζούμε σήμερα μέσα από τα μνημόνια, που δεν αφορούν μόνο την υγεία, αλλά γενικότερα όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας ως πολίτες. Ναι, υπάρχει πόλεμος, σωστά, το είπατε κι εσείς. Το ζήτημα είναι όταν αρχίζει όμως ένας πόλεμος και θέλουμε να πολεμήσουμε, να βλέπουμε ποιος είναι εχθρός. Δηλαδή, να ξαναπάμε στα πρωταρχικά διαλεκτικά ερωτήματα. Πολεμάμε, ωραία, ποιον πολεμάμε. Να δούμε τώρα, να δούμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Για πες μου, πόσες κλίνες θα έχουν οι αίθουσες που θα πάρουν οι ιδιωτικές κλινικές. 6 στον Άγγελο. Ναι, πόσες κλίνες θα υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο. Δίκλινα. Πόσες κλίνες υπάρχουν στα... 3. 3 και στο διάδρομο, 13. Λοιπόν, θέλω να πω, προσπαθώντας να βρούμε τον αντίπαλο, τον εχθρό, πώς σκέφτονται αυτοί, τι θέλουν να κάνουν εκεί στις Βρυξέλλες, όλα αυτά που συνεδριάζουν κτλ. Ποιους θέλουν να εξυπηρετήσουν. Κοιτάξτε να δείτε, εάν εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, πάμε για μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι, και αρχίζουμε και πληρώνουμε. Πάμε για τα φάρμακά μας και αρχίζουμε να πληρώνουμε. Πάμε στο νοσοκομείο και πληρώνοντας το τάγερο, πάμε σε δωμάτια τα οποία έχουν μέσα 4-5 ασθενείς, τα οποία είναι με κακοπληρωμένους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν φτάνουν, με γιατρούς των οποίων οι εφημερίες δεν υπάρχουν κτλ. Τι θα κάνουμε. Πού θα απευθυνθούμε, πού θα κατευθυνθούμε. Όταν δεν υπάρχουν μηχανήματα, διαγνωστικά μέσα κλπ. Στα νοσοκομεία, όταν ακόμα και τα ανταλλακτικά, τα ψιλολοίδια που λένε οι νοσοκόμοι, είναι σε κατάσταση που στάζουν. Πού θα πάμε, πού μας τραβάνε, πού μας δείχνουνε. Είπε βέβαια κάτι πολύ σωστό ο κ. Βουλιδάκης, ότι σε λίγο, εκεί που θέλουν να μας πάνε, δεν θα μπορούμε να πάμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα είναι τόσο το σημείο της φτώχειας που πραγματικά θα πεταγόμαστε στον δρόμο. Όμως είπε και κάτι άλλο που πάλι έχει δίκιο. Παρόλα αυτά, 1 με 2 εκατομμύρια από τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων θα κατευθυνθούν προς τα εκεί. Που σήμερα κατευθυνόταν προς το δημόσιο νοσοκομείο, που ήταν ένα, με όλες τις ελλείψεις του, ήταν ένα καλό δημόσιο σύστημα. Ξαναλέω, με όλες τις ελλείψεις του, το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπόρεσε και λειτουργήσε ικανοποιητικά, αποδίδοντας παροχές υγείας ικανοποιητικές ως ένα σημείο. Τώρα λοιπόν, θα πάνε εκεί. Αυτό θέλουμε. Δεν τους νοιάζουν τα υπόλοιπα 8 εκατομμύρια. Ας βρουν λύση. Ας πουλήσουν τα οικόπεδά τους, θα τα μαζέψουν οι γνωστοί οικοπεδοφάγοι, business θα κάνουν και από εκεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του εχθρού για μας είναι σαφές. Είναι αυτό που πάλι είπε ο κ. Βουλιδάκης και το συγχαίρω, ο καπιταλισμός. Τώρα, οι νεοφιλελεύθερες σοσιαλδημοκρατικές εκδοχές του καπιταλισμού δεν ενδιαφέρουν, διότι αυτό που έλεγε στο βιβλίο του Νίκος Γιώπουλος είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Δηλαδή, να βγάλουμε τις ταμπέλες, βγάλτε τα κόμματα, βγάλτε τις παρατάξεις, βγάλτε οτιδήποτε. Είναι ένα σύστημα που δουλεύει για λίγους. Οι πολλοί πετιώνται στον κάλαθο των αχρήστων. Και μια που λέμε για κάλαθο των αχρήστων, να σας πω εδώ περιπτώσεις οι οποίες δεν τα μπαίνουν καν σε αυτό το σύστημα υγείας. Το ξέρετε ότι σε αυτή την πόλη το 35% των καταστημάτων δεν πληρώνουμε, γιατί από αυτό το μήνα είμαι και εγώ μέσα, δεν πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ξέρετε πόσο πληρώνω το δίμηνο, 1.000. 500 ευρώ το μήνα, πλήρωνα από το 88. 500 ευρώ το μήνα. Το τι έπαιρνα βέβαια όταν η γυναίκα μου στις εκκλημοξύνες και λεπτά, ας μην το συζητήσουμε. Αλλά φανταστείτε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν θέλω να πω, πετιούνται έξω από το σύστημα μεγάλα κομμάτια πληθυσμού. Ξενοδοχοί υπάλληλοι που δεν θα συμπληρώνουν τα ένσημα.
Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Οικοδόμοι δεν θα συμπληρώνουν τα έτσιμα για την ασφάλισή τους. Με τόση ανεργία που υπάρχει και τόση ύφεση. Άνθρωποι αλλοδαποί, ανασφάλιστοι έτσι κι αλλιώς, που εκεί υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας, το ξέρουμε πολύ καλά. Και για να μην πάμε σε πογκρό, πρέπει να ενδιαφερθούμε τώρα. Και ξέρετε τι εννοώ, διότι οι υπατήτηδες και όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι με χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο που δεν εμβολιάστηκαν ποτέ υφίστανται, είναι άκρως μεταδοτικά. Και φοβάμαι ότι αυτά θα γίνουν αιτία για να πάμε σε ρατσιστικά πογκρόμ, ήδη έχουν γίνει τέτοια περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή σε τι μέλλον μας έχουνε, που ο ένας σκοτώνει τον άλλο με ρατσιστικό μίσος για το χάλι του το μαύρο και που αυτοί που κερδίζουν από πάνω θα βγάζουν περισσότερα λεφτά και να χαίρονται, θα τρίβουν τα χέρια τους. Προχτές, και κλείνω με αυτό, στην κατάληψη της νομαρχίας ήρθε ένας άνθρωπος, τον οποίο ο Γάιδαρος, του οποίου ο Γάιδαρος πέθανε και μας είπε, παιδιά, καίγομαι, έχετε την κατάληψη, σας καταλαβαίνω μαζί σας, βρείτε μου γιατρό για τον Γάιδαρο. Ψάξαμε, βρήκαμε τέλος πάντων και τα λοιπά. Ο άνθρωπος αυτός έκλαψε και έκλαιγε για τον Γάιδαρό του. Θα πάμε άκλα αυτοί. Δεν μας έχουνε ούτε για Γαϊδάρο.